Πρόεδρε, ακόμα μια φορά χαίρομαι που σας βλέπω σε μια ενδιαφέρουσα αλλά και σύνθετη διεθνή συγκυρία. Όπως ξέρετε, μας απασχολεί όλους ιδιαίτερα το φαινόμενο της αύξησης των τιμών της ενέργειας και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είδα και τις προτάσεις, την εργαλειοθήκη την οποία ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή. Θέλω να σας ενημερώσω ότι τα μέτρα τα οποία προτείνει η Επιτροπή κινούνται ακριβώς στην κατεύθυνση των ήδη νομοθετημένων πρωτοβουλειών της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε εθνικούς πόρους, αλλά και πόρους που απορρέουν από το σύστημα εκπομπών των ρήπων, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, να δούμε όσο το δυνατόν μικρότερες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και να στηρίξουμε βέβαια και κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειώσουμε το κόστος της θέρμανσης για το χειμώνα που έρχεται. Εύχομαι και ελπίζω η κρίση αυτή να οφείλεται σε μια παροδική συγκυρία πολλαπλών φαινομένων τα οποία οδήγησαν στην αύξηση των τιμών του ρεύματος και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία και με την Επιτροπή για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Γνωρίζουμε βέβαια ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη μετάβαση στις ανώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και η πιο φτηνή πηγή ενέργειας, πέραν του ότι δεν εκπέμπει καθόλου διοξείδιο του άνθρακα, και ενδεχομένως να εξετάσουμε προτάσεις όπως η δυνατότητα αγοράς φυσικού αερίου ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξανακάνουμε δηλαδή το φυσικό αέριο, αυτό το οποίο κάναμε εξαιρετικά επιτυχημένα στα εμβόλια. Οπότε και πάλι, καλώς ήρθατε και θα έχουμε όπως πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντοτε χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στην έδρα της κυβέρνησης. Η σημερινή μου παρουσία έχει και ένα διπλό συμβολισμό επικαιρότητας. Πρώτον, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς την επόμενη μέρα από τις αποφάσεις της χθεσινής του Κολεγίου για την εργαλειοθήκη που προορίζεται, όπως σωστά είπατε, να αντιμετωπίσει την αύξηση στις τιμές ενέργειας. Είναι ένα πρόβλημα πλανητικό, δεν είναι μόνο πρόβλημα ευρωπαϊκό, αλλά φυσικά η Ευρώπη καλείται να το αντιμετωπίσει συνολικά. Ο δεύτερος συμβολισμός της επίσκεψής μου είναι ότι πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν τα πρώτα 2 χρόνια από τότε που μου ανατέθηκε η ευθύνη της Αντιπροεδρίας στην Επιτροπή, και με αυτή την αφορμή ήθελα να σας ενημερώσω για μια πρώτη αποτίμηση των πολλών και σημαντικών που πετύχαμε στα κρίσιμα αυτά εργοτάξια του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την υγεία, την πολύ πετυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και τις δεξιότητες, τον πολιτισμό, την νεολαία, τον αθλητισμό. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας δώσω, ήδη είναι αρκετά, αλλά επειδή ξέρω ότι διαβάζετε τα πάντα,